Παρασκευούλα, 3 Φεβρουαρίου. Χρόνια πολλά Σιμεών και Σιμεωνία. Το Σαββατοκύριακο είναι μια ανάσα μακριά. Αυτό κρατάμε και πάμε για σαν σήμερα. In the summer of 16, was it love or nicotine? 1830. Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, η πρώτη επίσημη διεθνής διπλωματική πράξη με την οποία αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ελλάδας. 1870. Η 15η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος με την οποία διασφαλίζεται το δικαίωμα ψήφου των Αφροαμερικανών επικυρώνεται ως νόμος του κράτους. Καψούρα, συνώνυμον ερισίβη, άνω κάτω τελεία, ασθένεια των φυτών. Άρα, αν η καψούρα κάνει το φυτόν των άνθρωπων, είναι ανίατη κατάσταση, πώς να το κάνουμε, καράτσι καρισμένο. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε η Μαλβίνα Κάραλη, κατά κόσμον Μαρία Ελένη Σακά, μία από τις πιο εμβληματικές και χαρισματικές προσωπικότητες της ελληνικής τηλεόρασης. Για τη Μαλβίνα δεν χρειάζεται να πεις πολλά, χρειάζεται μόνο να θαυμάσεις το τετραπέρατο μυαλό της, μέσα στο οποίο ταμπού και διθενιές δεν χώρεσαν ποτέ. Η 3η Φεβρουαρίου του 1959 έμεινε στην ιστορία ως η ημέρα που πέθανε η μουσική. Τρεις από τους πρωτοπόρους του rock and roll, ο Buddy Holly, ο Richie Valens και ο Giles Big Bopper Richardson, σκοτώνονται σε αεροπορικό δυστύχημα στην Αϊόβα των ΗΠΑ. Οι τρεις μουσικοί που τότε μεσουρανούσαν έκαναν κοινή περιοδία στην Αμερική, η οποία σημείωνε τεράστια επιτυχία. 1966. Το μη επανδρωμένο σοβιετικό διαστημόπλαιο Λούνα 9 προσεδαφίζεται στη Σελήνη. Είναι η πρώτη ομαλή προσεδάφιση στο φεγγάρι, που άνοιξε το δρόμο για τις επανδρωμένες πτήσεις των Αμερικών. 1991. Ένας C-130 της πολεμικής αεροπορίας συντρίβεται στο όρος Όθρης και οι 63 επιβαίνοντες σκοτώνονται. Οι έρευνες στις χιονισμένες μονοπλαγιές κράτησαν 4 ημέρες, αφού στην αρχή εστιάζονταν σε λάθος σημεία. Το επίσημο πόρισμα για το δυστύχημα δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα, με την αιτιολόγηση ότι επρόκειτο για στρατιωτικό απόρριτο. Φινάλε με λίγο καλοκαίρι μέσα στο Φλεβάρι. Σαν σήμερα πριν 34 χρόνια, οι Beach Boys ήταν στην κορυφή των charts με ένα τραγούδι που μυρίζει θάλασσα και διακοπές. Τι λέτε,